Εγώ δεν θέλω να κλείσει η αξιολόγηση για να πέσει ο Τσίπρας. Δυστυχώς για αυτούς η αξιολόγηση θα κλείσει και οι εκλογές θα γίνουν το 19. Κατά τα άλλα, μην ξεχνάμε, και το θυμίζω και στον φίλο μου τον κύριο Χατζηδάκη, τον οποίο εκτιμώ προσωπικά, ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από ένα βαθύ πηγάδι που την έριξαν η χρεοκοπία, για την οποία ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και η λάθος θεραπεία των μνημονίων που την οδήγησε ακόμη πιο βαθιά με τριπλασιασμό της ανεργίας και της ύφεσης. Για την αξιολόγηση. Όντως, και εγώ πιστεύω ότι αν είχε κλείσει 4 μήνες νωρίτερα, θα ήταν καλύτερα. Αλλά αυτή η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην κακιά ελληνική κυβέρνηση. Αλλά σε τι οφείλεται? Οφείλεται σε υπερβολικές απαιτήσεις από κάποιους των δανειστών. Οι οποίες όμως παρέμειναν εξίσου υπερβολικές, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν φωνάζω. Δεν τις αποδεχτήκατε κιόλας, κύριε Παπαδημούλη, τις υπερβολικές απαιτήσεις. Όχι, ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Ότι επιχειρήθηκε στη συμφωνία που είχε γίνει στις 20 Φεβρουαρίου να μπουν υπερβολικές, παράλογες απαιτήσεις στο τραπέζι τελευταία στιγμή και η προσπάθειά μας ήταν να τις άρουμε. Και αφήστε, δεν τέλειωσα. Ακούω τώρα από τους Νέους Δημοκράτες, δεν μας αρέσει αυτή η συμφωνία. Αντιπροτείνετε τι άλλο θα μπορούσε να μπει στη θέση τους. Και δεύτερον. Να ακούσουμε, αλλά έχω και άλλα 2-3 θέματα να θέσω. Και δεύτερον, ποιοι θα διαπραγματευτούν καλύτερη συμφωνία? Αυτοί που όταν είπαμε να δώσουμε 600 εκατομμύρια στους συνταξιούχους και στους νησιώτες με το ΦΠΑ, έβηξε ο Σόιμπλε και από το ναι πήγαν στο παρόν. Έβηξε ο Σόιμπλε και κρυολόγησε ο Μητσοτάκης, λοιπόν, ο Χατζηδάκης και ο Γεωργιάδης. Αυτή η κίνηση σας, κύριε Χατζηδάκη, θα σας καταδιώκει πάντα. Εγώ να δεχθώ αδυναμίες, λάθη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παριστάνουμε τους τέλειους. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Δεν τη χρεοκοπήσαμε εμείς τη χώρα. Δεν κατακλέψαμε εμείς το δημόσιο χρήμα. Δεν φυγαδέψαμε εμείς το Χριστοφοράκο. Δεν τα παίρναμε εμείς στα κομματικά μας ταμεία από τη Siemens. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Εμείς λέμε...